Αλλά το πράγμα σοβαρεύει. Αρκετά με την νοσταλγία. Είναι ώρα για ντέρμπι, είναι ώρα για debate. Έχω λοιπόν Σπύρος Γιαβλή για Γερμανία και Μανώλη Μουσουράκη για Ιαπωνία. Χαίρετε και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Αληθεύει, Μανώλη, ότι έχεις δηλώσει ότι θα κάνεις χαρακίρι άμα χάσεις από το Σιαμπλή? Όχι. Έχω δηλώσει ότι θα κάνουν αντίπαλοι χαρακίρι. Μάλλον. Εκεί μπρέθηκαν οι δηλώσεις μου. Δεν νομίζω. Χαμένο στη μετάφραση. Χαμένο κάπου εκεί. Ναι. Κοίτα, να αρχίσω λίγο εγώ. Ξύπνησα το πρωί και διάβασα μια εξαιρετική προαναγγελία από τον Σπύρο Σιαμπλή στο site του sport.gr, όπου νομίζω διαπιστώνει και ο ίδιος τη δυσκολία της κατάστασης και τον κίνδυνο που διατρέχει η ομάδα του. Θα διαβάσω τον τίτλο «Γερμανία-Ιαπωνία να μην γίνει της Νότιας Κορέας και στο Κατάρ». Δεν διαπιστώνω. Δεν μου αρέσει να διακόπτω. Και να σου πει κάτι, γιατί έβαλες της Νότιας, γιατί δεν τα άφησες σκέτο, να είναι και πιο ωραίο, να μην γίνει της Κορέας. Σωστό και αυτό. Μιχάλη μου, τώρα μην μπλέξουμε τις Κορέες, γιατί θα γίνει όντως της Κορέας μετά. Ναι, αλλά πάτα το κουμπί, γιατί ο κύριος προκαλεί. Πάτα το κουμπί. Προκαλεί, ναι. Όχι, όχι, τον αφήνω να παίξει την μπάλα του πρώτα και θα δευτερολογήσω που λένε και οι γραμματιζόμενοι. Α, παίζω μπάλα εγώ δηλαδή. Παίξε την μπάλα σου, γιατί δεν σε βλέπω να την παίζεις κανένα μισάωρο. Παίξε τώρα που μπορείς. Μεγάλες δηλώσεις, on fire. Να πω εγώ ότι η επιστήμη έχει φτάσει στο προχώρητο. Οπότε όταν η μπάλα πηγαίνει συζήτηση για επιστήμη κτλ. Νομίζω η Ιαπωνία έχει αποδείξει ότι το κατέχει αυτό το πράγμα και στο ποδόσφαιρο. Απλά πρέπει να το αποδείξει λίγο παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Μανώλη μου, πόσο χρόνο είσαι, Είμαι 29. Έχεις 29, δεν έχεις προλάβει τους επιστήμονες. Ναι, και ήταν και λίγο ακατάληπτο αυτό που είπε τώρα, αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει. Μιλάς για αυτούς τους επιστήμονες, δεν έχεις προλάβει τους άλλους. Για λέγε λοιπόν για την επιστήμη που θα σε οδηγήσει στην τύχη. Ναι, παρόλα αυτά, εγώ δεν θέλω να το πάω μόνο στην επιστήμη και στη μαχητικότητα που θα δείξουμε. Θέλω να το πάω στο γιατί να υποστηρίξουμε η Ιαπωνία. Πέρα από τους αγωνιστικούς λόγους αυτούς καθ' αυτούς. Ναι. Θέλω να το πάω να υποστηρίξουμε η Ιαπωνία επειδή είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες, καλύτερα παιδιά. Ναι. Χωρίς κανένα ίχνος τώρα σοβινισμού, μακριά από μένα αυτά. Εντάξει, ναι. Οι Γερμανοί δεν είναι και πιο αγαπητός λαός. Εν αντιθέσει με τους Ιάπωνες, οι οποίοι είναι καλούλιδες φουλ και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Να θυμίσω ότι είναι αυτοί που μαζεύουν τα σκουπιδάκια στις εξέδρες, ναι, μετά μόλις τελειώσει το μάτς. Να θυμίσω ότι αυτοί που το 2018 προκρίθηκαν επειδή είχαν τις λιγότερες κίτρινες εντός αγωνιστικού χώρου έναντι της Σενεγάλης. Ναι. Δηλαδή δείχνουν ένα καλό πρόσωπο, σαν άλλος Γιάννης Πλούταρχος να λέμε. Εμμανουήλ, προσγειώσου. Μπάλα θα παίξουμε, φίλε. Δεν ψάχνουμε γαμπρό που λέει και ο Μαραθιανός για την αδερφή του. Ηρέμησε. Τι καλά παιδιά και κακά παιδιά. Απλά τώρα λέμε γιατί να τους καλά παιδιά είναι άλλοι σε άλλο άθλημα. Ο κατάξανθος Σπύρος Γιαβλής θα μας εξηγήσει τώρα γιατί υποστηρίζει τη Γερμανία. Εντάξει, νομίζω τώρα δεν χρειάζεται να λέμε γιατί υποστηρίζουμε τη Γερμανία. Τα έχεις κάνει πρόλογο εσύ πριν λίγο. Βέβαια, ο νέαρχος εδώ πιάστηκε offside γιατί. Για να μπει στο κλίμα του παιχνιδιού θα μπορούσε να βάλει κάτι από Ράμσταϊν ή αν ήταν ο Τάκαρος εδώ ο Μπουλής που έχει βάλει συχνά πυκνά γερμανικά τραγούδια σε εκπομπές. Να βάλω Scorpions. Scorpions, εντάξει. Ναι, ναι, βάλε και μια τελευταία φορά Scorpions. Ναι, βάλε και μια τελευταία φορά στο ΆΚΑ. Λοιπόν, πέραν τώρα του χαβαλέ, όντως είναι δεδομένο τώρα αγωνιστικά ότι είναι φαβορή η Γερμανία. Έτσι, είναι καλύτερη η Γερμανία, είναι ανώτερη. Είναι. Ναι. Αλλά δύο φορές μόνο δεν έχουν περάσει Μουντιάλ. Η δεύτερη είναι και η πιο πρόσφατη στη Ρωσία. Εξού και η προαναγγελία που έλεγε ο Μανώλης πριν. Ναι. Κανονικά τώρα θα κάνω μια εισήγηση. Πρέπει να το βγάζουμε και μετά τα μάτς. Δεν έχει. Να βγει και μετά τα μάτς. Εκεί δηλαδή νομίζω ότι είναι καλύτερο. Ναι, ακούει νομίζω η διεύθυνση. Να εκτιθέμεθα στην αρχή με τις προβλέψεις. Σωστό. Πού είναι αυτό το περάκι, ο κύριος που είναι, χάθηκε που του είπαμε χαθεί για το Ολλανδία. Ναι. Πού είναι, θα ψάξω να το βρω, θα το ξέχασα αυτό. Τώρα που το είπα το θυμήθηκα. Ναι. Ωραία. Να το κάνουμε και μετά. Κοίτα, αυτό το ζευγάρι πάντως, αν μη τι άλλο, μιας και πάλι εγώ παίρνω μόνο ασίστα από τον Μιχάλη, επικαλέστηκε και ηλικίες και τα σχετικά, είναι νομίζω τα μαμ για κλισέ. Έτσι. Έχει μέσα Γερμανούς που ξανάρχονται. Χαρά, κύρια, ιστορίες. Το ένα το άλλο έχει πολλά βγάλμενα από παλιά δημοσιογραφία κλισέ. Το πήγαμε σε πολύ ιστορική αναδρομή. Θα εμφανιστεί και κανένας Αμερικανός στην άλλη άκρη της γραμμής και θα γίνει του Pearl Harbor τώρα εδώ πέρα. Έτσι. Κατά εκεί το πάμε το πράγμα. Για πες και το τελευταίο μου, κύριε Μουσουράκη μας. Έχουμε δει ενδεκάδες. Έχουμε δει. Ισχύει αυτό το ζούλε, το ζήλε, δεν ξέρω πώς το λες Σπύρο, στο δεξιά ναι. Έχει παίξει πολλές φορές. Και με την Bayern. Θες να σου πω ότι ισχύει και από την απέναντι πλευρά. Ναι, με έναν κατώμα και τα λοιπά. Εγώ θέλω να ρωτήσω με Κούμπο και Ήτο. Ναι. Πώς τους βλέπεις πάνω στον Ζήλε, αγαπητέ Σπύρο?
αυτό το ματσάρισμα. Νομίζω στην καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου έχει αντιμετωπίσει και πιο κανονικούς ποδοσφαιριστές ο Νίκλας Ζήλε. Βασικά κανονικούς ποδοσφαιριστές και όχι πυγμαίους. Να το πάμε εκεί. Χότρανε το πράγμα. Κίτρινη κάρτα, time out, σας διώχνω. Τέλος. Ξεφύγατε από τα όρια. Καλό μάτς. Καλό μάτς, καλό μάτς. Να είστε καλά, παιδιά. Αυτό ήταν το debate της του Big Win Sport FM με την βοήθεια και τη συμπαράσταση της Big Win. Το ζείτε καθημερινά. Εγώ έχω πάρει την Ολλανδία και θα με ζείτε πολύ αυτές τις μέρες.